Να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Την Παρασκευή 9 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο της προκυμαίας του λιμανιού της Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο φεστιβάλ ανάδειξης δημιουργίας και προβολής ταλέντου, μουσικών και χορευτικών σχημάτων του τόπου μας. Είναι μαζί μας και θα συζητήσουμε για αυτή τη διοργάνωση η καλλιτεχνική διευθύντρια του Πολιτιστικού Συλλόγου Dance Channels, την κυρία Νίνα Δράκου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, κυρία Ηλιοπούλου, για άλλη μια φορά σε γνώριμο τόπο, στο Best TV. Και βέβαια μετά από τον εγκλεισμό μας, γιατί τα είχαμε συζητήσει όταν είχε αρχίσει το lockdown. Προ-πανδημίας. Ναι, και σίγουρα ήταν δύσκολες τότε οι καταστάσεις. Υποτίθεται ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας, όμως τα προβλήματα παραμένουν, γιατί βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχουν καινούργια μέτρα, καινούργια των κρουσμάτων. Παρ' όλα αυτά εσείς έχετε προετοιμαστεί. Ναι, έχουμε δυνατά πάρει και την άδεια. Ναι. Μετά την αναβολή της περσινής διοργάνωσης λόγω πανδημίας, το καλοκαιρινό Showcase Festival, το φεστιβάλ ανάδειξης δημιουργίας και προβολής ταλέντου μουσικών και χορευτικών σχημάτων του τόπου μας, αποφασίζει να μπει πλέον δυναμικά το 2021, αφού είδαμε ότι μπορούν να γίνουν τα φεστιβάλ σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις οδηγίες για την ασφαλής διεξαγωγή ζωντανών θεαμάτων, εκδηλώσεων κλπ. Και έτσι ανοίγουμε πάλι τις πόρτες μας. Πολύ ωραία. Την Παρασκευή. Με μια ωραία διοργάνωση. Στις 9 αυτή την Παρασκευή, στις 9 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Στην προκυμαία του λιμανιού. Στην κεντρική προκυμαία του λιμανιού, όπως είχε γίνει τότε και το 2019, που ήταν πολύ επιτυχημένο. Τι θα δούμε? Λοιπόν, το φεστιβάλ έχει καταρχάς 23 εμφανίσεις. Έχει συναυλιακά, μουσικές, έντεχνα, ροκ, λίγο ελληνικό κινηματογράφο, από όλα τα είδη, μέχρι και Lady Gaga, έτσι, δηλαδή είναι πιο πολύ, είναι νεανικό φεστιβάλ, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Άρα λοιπόν έχει συναυλιακά, μουσικά, τραγουδιστές, χορευτικά, ακροβατικά και πλούσια, πολλά πλούσια θεάματα. Στο τέλος επιβραβεύουμε την πολιτιστική δημιουργία των φορέων, μετά από ανοιχτή πρόσκληση που τους κάναμε και αυτοί που αποδέχτηκαν, όσοι ήταν έτοιμοι και είχαν καλλιτεχνικό υλικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με τόσο καιρό κλειστά τα καλλιτεχνικά εκπαιδευτήρια. Και μη κάνοντας μάθημα, έτσι, ο κόσμος, οι καλλιτέχνες μας, αδρανίσανε. Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη δίψα. Ναι. Να βγουν, να αναδείξουν το ταλέντο τους. Με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Άλλωστε, αυτή ήταν και η αρχική σκέψη, σύλληψη, αν θέλετε, της ιδέας του να δημιουργηθεί αυτό το φεστιβάλ, κυρία Ηλιοπούλου. Από το 2019 που το σκεφτήκαμε σαν σύλλογος και το είχαμε τότε ζητήσει να το χρηματοδοτήσει όποιος μπορούσε να το υποστηρίξει, για να μπορέσουμε να το ταξιδέψουμε και σε πολλές άλλες πόλεις, είχαμε τότε στο μυαλό μας αναέτος. Ναι. Το 20 κάναμε μια προσπάθεια, ήμασταν σχεδόν έτοιμοι να το κάνουμε στο Ναύπλιο, μετά πάλι είχαμε την πανδημία, τον εγκλεισμό και όλα αυτά, οπότε δεν καταφέραμε ούτε εκεί να το υλοποιήσουμε. Ναι, και εντάξει, τώρα όμως ήρθε η στιγμή, είναι μια φαντασμαγορική έναρξη την Παρασκευή. Είναι μια φαντασμαγορική έναρξη. Έχουμε και κάποιους καλεσμένους, πέρα δηλαδή από τους καλούς καλλιτέχνες του τόπου μας, που είναι μουσικοί, χορευτές, τραγουδιστές, έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Έχουμε κάποιους εκτός Καλαμάτας, που είναι επαγγελματίες, όχι πολλοί, αλλά είναι... Αυτοί θα απογειώσουν έτσι λίγο το event. Έχει γίνει μια ιδιαίτερη σκηνοθεσία από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να υπάρχει μια αρμονία τεχνών και να μην κουράζει το κοινό, να υπάρχει μια εναλλαγή, θα έλεγε κανείς. Οπότε, ναι, τους προσκαλούμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά να το δούνε. Θα υπάρχουν θέσεις. Ναι. Είναι ελεύθερη είσοδος στο κοινό. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, θα έρθει πολλοί κόσμος. Τώρα γι' αυτό θα και θα ζητήσουμε ναι, από τους παρευρισκόμενους με πολύ έτσι αυστηρότητα να μην μετακινήσουν τις καρέκλες τους από
έτσι όπως θα τις έχουμε τοποθετήσει εμείς σύμφωνα με τις οδηγίες, για να μην υπάρξει συνωστισμός. Και βέβαια να πούμε ότι τώρα από αύριο έχουμε μόνο καθήμενους. Αυτό ακριβώς, αυτό ισχύει βέβαια, δεν ισχύει για τις εκδηλώσεις και τα ζωντανά θέματα. Ισχύει για την εστίαση βέβαια αυτό, αλλά δεν ξέρω εκεί τι θα γίνει. Ναι. Στην εστίαση είναι, όντως είναι, πρέπει να είναι όλοι καθήμενοι, αλλά και το ίδιο ισχύει με τις οδηγίες που πηγαίνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Ισχύει το ίδιο πράγμα. Καθήμενοι και οι αποστάσεις στις καρέκλες. Να τηρούν οι αποστάσεις. Όχι, και στις καρέκλες, η τοποθέτηση των θέσεων. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Ότι ο σύλλογος, ως πολιτιστικός σύλλογος, ο σύλλογος Dance Challenge, πάντα κάνει εθελοντικές δράσεις και προσφέρει και ένα κοινωνικό έργο. Όπως παλιότερα που είχαμε κάνει το διεθνές το ΚΑΠ, αν θυμάστε, κυρία Ελιοπούλου, και είχαμε φέρει την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, έτσι και φέτος αποφασίσαμε στο καλοκαιρινό τοπικό φεστιβάλ, λοιπόν, να έχουμε την κυβωτό του κόσμου, Κωνσταντίνος Καρέλιας, για να μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το τεράστιο έργο τους. Γι' αυτό και παρακαλούμε όλο τον κόσμο, με ό,τι δυνατότητα έχει, θα υπάρχει ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης μπροστά στο φεστιβάλ, να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά αυτά. Σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Όπου μπορούμε, βέβαια, και με όποιον τρόπο μπορούμε, το κάνουμε αυτό. Να πούμε επίσης ότι έχουμε την υποστήριξη του Δημάρχου μας, του Δήμου Καλαμάτας, ως νέος άνθρωπος είναι πάντα κοντά στους συλλόγους και στους φορείς που κάνουν οργανωμένες προσπάθειες και οργανωμένες εκδηλώσεις. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι πάντα κοντά μας, το γνωρίζετε αυτό. Χρειάζεστε και κάποια στήριξη, είναι αυτονόητο αυτό. Είναι μεγάλες παραγωγές. Βέβαια. Δεν είναι μία απλή εκδηλωσούλα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε μόνο δύο το χρόνο, αλλά είναι μεγάλες παραγωγές. Είναι μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές. Συμμετέχουν πολλές ομάδες. Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πάλι. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα λεωφορείο από Αθήνα τώρα, ένα λεωφορείο από Σπάρτη, μας αγαπάει πολύ η Σπάρτη. Είναι και κοντά μας, τώρα έρχονται και πιο γρήγορα. Ένα λεωφορείο από Άργος. Ναι. Και κάποιους καλλιτέχνες από Τρίπολη, δεν θέλω να αναφέρω γιατί θα έχουμε και μια έκπληξη με κάποια ξένη καλλιτέχνηδα. Τα αφήνω λίγο να υπάρχουν και εκπλήξεις. Έτσι, να υπάρχουν εκπλήξεις, σίγουρα θα προσελκύσει και το νέο κοινό. Έτσι, μα γι' αυτό και είναι, γίνεται, για αυτούς γίνεται, για τα παιδιά γίνεται αυτό. Για να τους δώσουμε όθηση στους ενδυνάμει καλλιτέχνες να μην εγκαταλείψουν την τέχνη και το όραμά τους, να συνεχίσουν. Μουσική, χορό, είναι καθαρά για το νεανικό κοινό αυτό το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει φέτος, θα πάει σε άλλες πόλεις? Φέτος όχι, γιατί θα γίνει στην Καλαμάτα. Μόνο στην Καλαμάτα. Δεν θα πάτε και κάπου αλλού. Αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, μία φορά το χρόνο. Οπότε, για το επόμενο καλοκαίρι, αν πρώτο Θεός είμαστε καλά και μπορέσουμε να έχουμε την υποστήριξη, γιατί εντάξει, δεν σας κρύβω ότι εμείς ζητήσαμε κάθε φορά που κάνουμε απόπειρα υποστήριξης μέσω αιτήσεως γραπτής στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δυστυχώς πέφτει στο κενό. Την χάνει δηλαδή κάθε φορά άρνησης, μη αποδοχής, παραμέλησης, και αυτό γίνεται ανελιπώς και αδικαιολόγητα. Ενώ θα θέλαμε να είμαστε σε διάφορες πόλεις της περιφερειάς μας και την θέλουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου κοντά μας. Το έχουμε αποδείξει, όπως έχουμε και το Δήμο, όπως έχουμε και το Επιμελητήριο και πολλούς άλλους φορείς που μας στηρίζουν. Κάθε φορά βγαίνουμε και το λέμε αυτό δημόσια. Ελπίζουμε την άλλη φορά να έχουμε κοντά μας και την περιφέρεια, ελπίζουμε να έχουμε την περιφέρεια. Εντάξει, τι να πω, ο πολιτισμός ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο προσκήνιο. Τα άτομα και οι θέσεις θεωρώ ότι αλλάζουν. Ναι, έτσι. Τα άτομα, οι θέσεις, η εξουσία, αυτά αλλάζουν. Okay. Εμείς είμαστε εδώ. Η Περιφερειακή Αρχή για κάποιο λόγο δεν μας θέλει. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, αυτό μπορείτε να τους ρωτήσετε. Αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε το φεστιβάλ και το καλοκαιρινό μας και το χειμερινό μας που γίνεται στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού. Γιατί κάνουμε στον τόπο κάτι καλό. Προσφέρουμε μια πολιτιστική ανάταση και προσφέρουμε και Και κάτι διαφορετικό, στο θα λέγαμε, τουρισμό. Έτσι.
Ναι, αυτό είναι και μια προβολή της πόλης, έτσι. Είναι σημαντικό κάθε αυτό. Κάθε φορά προσπαθούμε να έχουμε με ό,τι έσοδα μπορούμε, που δεν έχουμε δηλαδή, να το επικοινωνούμε λίγο με ένα live streaming, λίγο με κάποια βίντεο, με οτιδήποτε, και να πηγαίνει αυτό και να βγαίνει μπροστά η πόλη Καλαμάτα, για να το μάθουν όσο περισσότεροι μπορούν, ότι έχουμε δύο... τοπικά, αν θέλετε, το ένα είναι τοπικό, το άλλο είναι διεθνές. Από την πλευρά μας, σαν σύλλογος, mm-hmm. έτσι, που σκεφτείτε ότι όλο αυτό είναι εθελοντικό. Εμείς το κάνουμε για τους φορείς και είμαστε συλλογική προσπάθεια. Είμαστε ενωμένοι. Έχουμε δηλαδή το ΣΥΝΤ Καλαμάτας, το ΣΥΝΤ UNESCO, το Τμήμα Διεθνού Συμβουλίου Χορού Καλαμάτας, που είμαστε πάλι ενωμένοι όλοι, ας πούμε, οι χορευτικοί. Έχουμε όλους τους καλλιτεχνικούς φορείς της μουσικής, οδεία, μουσικά σχολεία. Είμαστε σαν να είμαστε μια ομάδα. Μια ομάδα. Ναι. Δεν είναι, είναι μια συλλογική, ας πούμε, κίνηση. Και θα μας έρθετε, φαντάζομαι, βεβαίως, να μας θυμίσετε, κυρία Ηλιοπούλου. Θα σας έρθουμε, γιατί έχουμε ενθουσιαστεί με αυτά που μας λέτε, γιατί θα δούμε μουσικά, πολλά. Μουσικά, ακροβατικά, χορευτικά, συναυλιακά, τραγούδια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και μου άρεσε και αυτό με τον ελληνικό κινηματογράφο, ναι, που είπατε. Ναι, το σκέφτηκα, γιατί λέω ότι ο κόσμος μας θα είναι διαφόρων ηλικιών. Καλό. Οπότε είναι, έτσι, πρέπει να προσελκύσετε και έτσι, όλες τις έτσι. Ομάδες. Λοιπόν, να επαναλάβουμε λοιπόν την Παρασκευή, 9 Ιουλίου, στο λιμάνι της Καλαμάτας. Στις 9 η ώρα. Στις 9 η ώρα, και 9 η ώρα, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Ελεύθερη. Και να παρακαλέσουμε τον κόσμο για την υποστήριξη στην Κιβωτό του Βεβαίως, κόσμου. Βεβαίως, αυτό είναι σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και εγώ για άλλη μια φορά και στο επανειδήν πάλι. Να είστε καλά.